Γεια σας, τι μου κάνετε! Καλώς ορίσατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας έχω ένα βίντεο με empties προϊόντα, κάποια empties τα οποία τα μάζευα εδώ και πάρα πολύ καιρό, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να αρχίσω να σας τα δείχνω. Και έχω λοιπόν μπροστά εδώ τη σακουλίτσα μου, οπότε πάμε να σας δείξω ένα-ένα ποια προϊόντα χρησιμοποίησα μου άρεσαν και κάποια προϊόντα δεν μου άρεσαν. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν είναι από Ariadne Athens, είναι ένα σαφρός καθαρισμό για το πρόσωπο, ο οποίος λέγεται Minthi ή αλλιώς Foamhito, γιατί μέσα έχει νερό, γλυκερίνη, έχει επίσης κίτρο και lime και νομίζω έχει μέσα και το έλαιο από δυόσμο. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος σαφρός, είναι βιολογικό προϊόν, το βλέπετε έχει μείνει πολύ ελάχιστο και αυτό εδώ είναι για το λόγο ότι έχει αυτά τα φυτικά συστατικά μέσα, το οποίο πραγματικά το κάνει εξαιρετικό. Είναι ένας πολύ ωραίος σαφρός, απλά το χρησιμοποιείς σε στεγνό δέρμα για να μπορέσει να αφαιρέσει τελείως και το μακιγιάζ. Μπορεί να το χρησιμοποιείς εννοείται και πρωί για το πρωινό σου καθαρισμό, αλλά εγώ κυρίως το χρησιμοποιούσα για το ντεμακιγιάζ μου. Κάνει απίστευτο καθαρισμό. Κάνει πολύ ωραία δουλειά, αφήνει το δέρμα πάρα πολύ μαλακό και ο λόγος που το είχα πάρει αρχικά ήταν γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά του. Γενικότερα με τις μυρωδιές έχω ένα θέμα. Το συγκεκριμένο λοιπόν μύριζε δυόσμο και σου έβγαζε έτσι μια φρεσκάδα. Μύριζε και το lime εννοείται και ήταν σαν να βάζεις στο πρόσωπό σου ένα refreshment. Και αυτό εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ είναι από 99,2% φυτικά συστατικά. Και είναι και για πρόσωπο και για μάτια, εννοείται. Πολύ καλό προϊόν. Και θα σας έχω εννοείται και τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν από κάτω στο description box. Βασικά για όλα τα προϊόντα. Μου άρεσε λοιπόν πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Λοιπόν, μετά πάμε. Πρόσφατα σας είχα δείξει από εταιρεία Ivrosé που είχα πάρει κάποια πραγματάκια. Πήρα αυτό εδώ το καθαριστικό σώματος, το οποίο είναι ένα sour gel με λεβάντα και blackberry. Μου άρεσε πάρα πολύ, το χρησιμοποιούσα κυρίως το βράδυ για να κοιμηθώ έτσι λίγο πιο ανάλαφρα, πιο ξεκούραστα, γιατί όντως επειδή έχει τη λεβάντα μέσα κάνει και ένα έτσι, δημιουργεί μια χαλάρωση, μια ευεξία, πολύ ωραία. Ευεξία μάλλον δεν κάνει, γιατί άμα έκανε ευεξία θα είχαμε και ενέργεια. Οπότε πάμε στη χαλάρωση. Είναι στα 200 ml. Είναι ένα αφρόλιτο το οποίο κάνει αρκετό αφρό. Αφήνει πολύ ενυδατωμένη την επιδερμίδα και καθαρίζει πάρα πολύ ωραία και αφήνει έτσι μια πολύ ωραία μυρωδιά, ένα πολύ ωραίο άρωμα. Οπότε και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Πιο παλιό προϊόν που σας το είχα ξαναδείξει εννοείται και σε άλλα βίντεο κτλ. Είναι από Messenian Spa. Αυτό εδώ το facial wash. Το οποίο είναι με οργανικό λάδι ελιάς, με πορτοκάλι και με αγγούρι. Αναφέρει ότι απομακρύνει ρήπους, λιπαρότητα και make-up και αφήνοντας δροσερή και ενυδατωμένη την επιδερμίδα. Το make-up δεν το αφαιρούσε. Δεν το αφαιρούσε γιατί είχε μια σύσταση η οποία πραγματικά εμένα δεν με τρέλανε η σύστασή του. Γιατί είναι σε μορφή gel, αλλά σε μορφή gel υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία αφροποιούνται. Το συγκεκριμένο όμως, όσο και να έβαζες, δεν αφροποιείται, δεν κάνει αφρό. Λοιπόν, οπότε έβγαινε σαν μια κολώδη έτσι σύσταση και δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να απομακρύνει από το πρόσωπό σου το make-up. Για πρωινό καθαρισμό ήταν σχετικά καλό, γιατί σου άφηνε έτσι και μια ωραία αίσθηση δροσιά στο δέρμα σου. Αλλά για να αφαιρέσει μακιγιάζ, σε καμία περίπτωση. Οπότε δεν είναι από τα προϊόντα που θα το ξαναπάρω, γιατί με ενδιαφέρει να πάρω ένα προϊόν το οποίο θα το χρησιμοποιήσω και για την αφαίρεση του make-up. Οπότε να έχεις άλλο για πρωινό και άλλο για βραδινό, δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, επόμενο προϊόν, μου άρεσε πάρα πολύ και το παίρνω συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και δεν νομίζω να σταματήσω να το παίρνω ποτέ. Είναι αυτά εδώ τα μαντιλάκια από Sephora. Είναι με καρύδα
και είναι για ευαίσθητα δέρματα. Η αλήθεια είναι ότι με τα περισσότερα υγρά μαντιλάκια καθαρισμού, επειδή έχω ευαίσθητο δέρμα, μετά από κάποια ώρα το πρόσωπό μου κοκκίνιζε και όχι με ιδιαίτερη τριβή, γιατί το προσέχω. Λοιπόν, με τα συγκεκριμένα λοιπόν μαντιλάκια, πραγματικά και αφαιρούν το μακιγιάζ πάρα πολύ και δεν σου ερεθίζουν την επιδερμίδα. Τα αγαπάω, τα λατρεύω, είναι και για πρόσωπο και για μάτια. Βέβαια, εντάξει, τα μάτια δεν το τρίβεις τόσο πολύ. Απλά με ελαφρύες κινήσεις σου αφαιρεί όλο το μακιγιάζ. Τα αγαπώ. Ένα αφρόμητρο από Κορέ, το οποίο είναι Μέγια Σεμί. Είναι αυτό εδώ. Έχει κάτι άλλο μέσα? Όχι, άνθια ζυμιού και πρωτεΐνη σιταριού. Βιολογικό εκχύλισμα αλθέας που διατηρεί σταθερά τα επίπεδα υδάτωσης, ιδανικό για καθημερινή χρήση. Να πω ότι τρελάθηκα με τη μυρωδιά του, δεν τρελάθηκα. Εμένα μου μυρίζει περισσότερο λιβάνι παρά γιασεμί. Το γιασεμί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν άρωμα. Όπως μου αρέσει και το μονόι, το οποίο είναι ένα είδος γιασεμιού, αλλά άλλης χώρας, δεν είναι ευδοκιμήτη εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δεν μου άρεσε. Δεν έκανε την επιδάτωση που αναφέρει, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν κι άλλα αφρόλουτρα τα οποία κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, του Κορέ, το συγκεκριμένο δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω, δεν θα υπάρχει περίπτωση να το ξαναπάρω. Ναι, παιδιά, λιβάνι. Λιβάνι. Όχι ότι δεν μου αρέσει η μυρωδιά του λιβανιού, αλλά το συγκεκριμένο είναι πολύ βαρύ. Όχι. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πραγματικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί το συγκεκριμένο προϊόν δεν ξαναβγαίνει στην αγορά. Και πραγματικά δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί άλλο τέτοιο προϊόν στην αγορά. Το οποίο θα είναι και οικονομικό και θα κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Αναφέρομαι στον αφρό της L'Oréal, τον Ideal Fresh, ένα φρύζο νερό για βαθύ καθαρισμό. Βαθύ καθαρισμό. Αφαιρεί όλα τα ίχνη του μακιγιάζ, καθαρίζει τους σπόρους, κρυστάλλινα καθαρή και φρέσκη επιδερμίδα. Ό,τι λέει, τα κάνει. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί. Είναι ένας φανταστικός αφρός καθαρισμού, ήταν μάλλον, ένας φανταστικός αφρός καθαρισμού. Αφαιρούσε το μακιγιάζ απίστευτα, τόλιωνε και δεν χρειαζόσουν πάνω από δύο πατημασιές. Μπορούσες και με μία, αλλά για να αισθανθείς ότι καθαρίζει πολύ εύκολα, πολύ πιο καλά το πρόσωπό σου, με τις δύο πατημασιές ήσουν κομπλέ. Είχε γύρω στα 4,5 ευρώ, πολύ οικονομικό, και έκανα βλακεία όταν το αγόρασα που δεν πήρα και να έχω και backup άλλα 3-4. Γιατί δεν ήξερα ότι θα καταργηθεί. Άμα ήξερα ότι αυτό το προϊόν δεν θα ξανάβγαινε πάλι στην αγορά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχα backup. Γιατί L'Oréal, γιατί το απέσυρες, ήταν ένα φανταστικό προϊόν. Bye. Επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο καθαριστικό για το πρόσωπο, το οποίο και αυτό το αγάπησα πάρα πολύ και σίγουρα θα το ξαναπάρω, γιατί αφαιρεί ρύπους, αφαιρεί το μακιγιάζ, κάνει πολύ ωραίο καθαρισμό στο πρόσωπο, αφήνει το πρόσωπό σου πάρα πολύ μαλακό και ενυδατωμένο, δεν νιώθεις να σε τραβάει σε καμία περίπτωση και μου αρέσει γιατί όταν το βάζεις στα χέρια σου είναι υπομορφή κρέμας και όταν θα αρχίσεις λίγο να το δουλεύεις στα χέρια σου με λίγο νεράκι, δημιουργείται αφρός, αφροποιείται και καθαρίζει τα πάντα, τα πάντα. Έχει λεβάντα μέσα και έχει και ελαιόλαδο. Κάτι άλλο, είναι δερματολογικά ελεγμένο εννοείται, είναι και για πρόσωπο και για μάτια. Ναι, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό, σαν προϊόν είναι φανταστικό. Εγώ το είχα πάρει και σε limited edition με τα 300 ml. Δεν θεωρείται ακριβό προϊόν, είναι από Απιβίτα και μπράβο στην Απιβίτα πραγματικά γιατί είναι και 92% με φυτικά συστατικά. Μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά, εννοείται θα το ξαναπάρω.
Σε κάποιους δεν αρέσει το συγκεκριμένο προϊόν. Σε κάποιους πάλι αρέσει. Εμένα μου άρεσε συγκεκριμένα. Αναφέρομαι αυτή τη στιγμή από την εταιρεία Κονταλή το Makeup Removing Cleansing Oil. Είναι αυτό εδώ, αυτό είναι βέβαια σε travel size συσκευασία, το είχα πάρει για να το δοκιμάσω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Κάποιοι που το έχουν δοκιμάσει δεν τους έκασε καθόλου καλά στο πρόσωπό τους. Το θεώρησαν ότι δεν τους αφαιρεί το μακιγιάζ. Εμένα δεν ξέρω ρε παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι εντωμεταξύ με σταφύλι και γλυκό αμύγδαλο. Όσες φορές και να το χρησιμοποίησα, μου άρεσε πάρα πολύ. Απλά ο τρόπος του είναι ότι βάζεις λίγη ποσότητα στα δάχτυλά σου, το απλώνεις στα χέρια σου και μετά βάζεις λίγο νεράκι στα χέρια σου για να μπορέσει λίγο να ενεργοποιηθεί. Γιατί σε αυτή τη φάση όταν το χρησιμοποιείς έτσι, βλέπεις ότι γαλακτοματοποιείται στο πρόσωπό σου και αφαιρεί το μακιγιάζ όλο. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν άρεσε σε όσους το χρησιμοποιήσανε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το πάρω και σε πιο μεγάλη συσκευασία. Επόμενο προϊόν που σας έχω ξαναμιλήσει πρόσφατα γι' αυτό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και μου έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή, είναι από Κορέ, αυτή εδώ η μασκούλα με goji berry, η οποία πραγματικά κάνει όντως σύσφιξη και lifting άμεσα. Και το θέμα είναι ότι σας είχα ξαναπεί για αυτό το προϊόν ότι επειδή τη χρησιμοποιώ το βράδυ, εγώ βλέπω τα αποτελέσματα την επόμενη μέρα το πρωί. Βλέπω να είναι πιο φωτεινό το πρόσωπό μου, πιο καθαρό, πιο ενυδατωμένο και όντως νιώθω αυτό το πρόσωπό μου το βλέπω λίγο πιο σφριγυλό. Δηλαδή τα νιώθω όλα αυτά που κάνει. Είναι φανταστική μάσκα, όπως σας είπα και πριν είναι με goji berry. Και είναι στα 18 ml. Δεν είναι ακριβή, είναι αρκετά οικονομική. Είναι στα 3,5 ευρώ περίπου και σου βγάζει γύρω στις 5 με 6 χρήσεις. Πολύ ωραία μάσκα, πραγματικά πολύ ωραία μάσκα. Και πάμε σε νεράκι για το πρόσωπο. Είναι από Aven. Είναι αυτό εδώ το νεράκι, το οποίο το έχω και εγώ σε travel συσκευασία. Τι να πω αυτό για αυτό το νεράκι. Παιδιά, το έχω πάρει και σε πιο μεγάλο, εννοείται. Κάνει για τα πάντα, όχι μόνο για την ενυδάτωση του δέρματος, αλλά έχεις κάποιο έγκαυμα, το ψεκάζεις, το βάζεις στο πρόσωπό σου, είτε σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός σου και το καταπραίνει. Είναι για ερεθισμούς. Είναι για συγκάματα, γιατί το χρησιμοποιούν ακόμα στη Γαλλία, το χρησιμοποιούν και στα συγκάματα των μωρών και γενικότερα το έχουν σαν προϊόν πρώτων βοηθειών μέσα στο βαλιτσάκι τους. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς προσφέρει το συγκεκριμένο νεράκι. Είναι απίστευτο, μπορώ να πω ότι είναι από τα καλύτερα νεράκια τα οποία έχω δοκιμάσει και θα χρησιμοποιώ. Το καλοκαίρι, όπως σας είπα και πριν, είχα πάρει το μεγάλο και το είχα πάντα στη τσάντα της παραλίας και για να φρεσκάρω το πρόσωπό μου, αλλά και για μετά το χρησιμοποιούσα και σαν after sun, γιατί σου καταπραίνει τα τυχόν εγκάβματα που μπορεί να έχεις από τον ήλιο ή τον τυχόν ερωτισμό που είχες πάλι από τον ήλιο. Πολύ ωραίο, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Επόμενο προϊόν, το οποίο μου άρεσε, μπορώ να πω αρκετά, είναι από εταιρεία πάλι Κονταλή. Είναι το Beauty Elixir, το οποίο, εντάξει, η μυρωδιά του είναι εκπληκτική. Δηλαδή μόνο που το μυρίζεις, ανοίγουν τα ρουθούνια σου, γιατί έχει μέσα μέντα. Και είναι για λίανση και λάμψη. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πριν την καθημερινή σου ρουτίνα, δηλαδή να το βάλεις σαν ένα ενυδατικό για το πρόσωπο για να το ξυπνήσει το δέρμα και μετά να χρησιμοποιήσεις τα σέρουμ σου, τις κρέμες σου και ούτω καθεξής. Μπορείς όμως να το έχεις και σαν setting spray. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το χαλάλισα για setting spray. Βέβαια, ειδικά τους χειμωνιάτικους μήνες, επειδή το δέρμα χρειάζεται περισσότερη ενυδάτωση λόγω του κρύου,
αφιτατώνεται περισσότερο, οπότε κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορείς να το ψεκάσεις πάνω από το μακιγιάζ σου και δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Είσαι που ενυδατώνει το δέρμα σου και νιώθεις έτσι μια αίσθηση φρεσκάδας. Εννοείται και το καλοκαίρι, γιατί έχει τη μέντα μέσα και καταπραίνει το δέρμα, αλλά είναι πραγματικά ένα ελιξίριο. Το έχω πάρει σε travel size συσκευασία για να το δοκιμάσω και θέλω να το πάρω και σε πιο μεγάλο. Πραγματικά πολύ ωραίο προϊόν. Και ένα τελευταίο προϊόν, το οποίο εμένα δεν με ενθουσίασε, είναι μια μάσκα για τα μαλλιά, είναι μια καινούργια σειρά από Sephora, η οποία έρχεται κάπως έτσι, τώρα βέβαια εγώ την έχω χρησιμοποιήσει. Κάτω εδώ είναι η κρέμα που βάζεις η μάσκα και από πάνω έχει ένα σκουφάκι, το οποίο με το που τοποθετείς την κρέμα, βάζεις το σκουφάκι και το αφήνεις από ό,τι λέει για ένα 8 ώρο περίπου, για να σου κάνει την θεραπεία. Είναι με λάδι καρύδας. Εγώ να πω ότι μου έκανε δουλειά, όχι. Δεν με ενθουσίασε. Ενώ στην αρχή σαν προϊόν με ενθουσίασε πάρα πολύ, γιατί λέω, τι είναι αυτό, καινούργιο προϊόν, καινοτόμο, γιατί δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Γιατί το παίρνεις μαζί σου σε ένα ταξίδι, δεν χρειάζεται δηλαδή να κουβαλάς ολόκληρη μάσκα, δεν χρειάζεται να κουβαλάς ολόκληρα συμπράγματα για να κάνεις μια θεραπεία, ενώ το συγκεκριμένο είναι σε ένα φακελάκι και το κάνεις οποτεδήποτε θέλεις. Υποτίθεται ότι πρέπει να κοιμηθείς με αυτή τη μάσκα. Ίσως μπορεί να μην δούλεψε σε μένα γιατί δεν το άφησα όλη τη νύχτα. Η αλήθεια είναι ότι το άφησα γύρω στις 3 ώρες στο κεφάλι μου. Γιατί φοβήθηκα, επειδή το σκουφάκι δεν είναι νάιλον. Είναι μια άλλη ύφανση, είναι δηλαδή σαν γκοφρέ χαρτί, δεν ξέρω αν ξέρετε πως είναι, και λίγο πιο λεπτό, σαν ριζόχαρτο είναι, το οποίο φοβήθηκα μήπως το βράδυ κάνει θόρυβο στο μαξιλάρι και ξυπνήσει, όπως καταλαβαίνετε, τον άντρα μου. Οπότε μετά ποιος τον άκουγε. Αυτά λοιπόν ήταν τα προϊόντα που σας έδειξα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να μην ξεχνάτε να πατάτε από δίπλα το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις κάθε πότε ανεβάζω βίντεο, να με ακολουθείτε σε Facebook και Instagram γιατί εκεί είμαι πάρα πολύ ενεργή κάθε μέρα και σύντομα θα έρθουν πάρα πολύ ωραίοι διαγωνισμοί στο κανάλι μου, οπότε να μείνετε συντονισμένοι. Φιλάκια πολλά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!